Στον Άγιο Κοσμά θα πάμε. Είναι εκεί ο Γιώργος Τσελίκας. Πριν από λίγο είχαμε ένα δυστύχημα, δυστυχώς με ένα νεκρό. Γιώργο, καλημέρα. Τραγωδία εξελίχθηκε πριν μια ώρα το δυστύχημα που έγινε στο παραλιακή λεωφόρο προς Σιδόνα, προς Γλυφάδα, στο ύψος του Άγιο Κοσμά. Όπως βλέπετε, τώρα ήρθε και η οδική βοήθεια, δύο αυτοκίνητα. Πώς έγινε ακριβώς δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Έχουν τελαπάρει και έχουν τα δύο. Από και τα δύο αυτοκίνητο ανασύρθηκε και τα δύο. Θα δείτε σε απόσταση 50 μέτρων από το άλλο. Από το συγκεκριμένο λοιπόν όχημα ανασύρθηκε ο νεκρός και από το άλλο θα δείτε σε λίγο ανασύρθηκε ο τραυματίας. Η συνθήκη έχουμε εδώ ένα μάρτυρα αυτόπτη που έκανε τζόκινγκ το πρωί να μας πει τι είδατε εσείς, για πείτε μου. Εγώ ήμουν ακριβώς είχα φτάσει στο κάτι πριν προπόνηση, ακριβώς στα γήπεδα της Εθνικής. Ναι. Ακριβώς εδώ στα γήπεδα της Εθνικής. Και βλέπω ξαφνικά ένα αυτοκίνητο από πάνω, νύχτα ήταν, το οποίο πήγαινε να κατέψει, στην Γλυφάδα πήγε στο σκοτωμού. Δυστυχώς τώρα δεν κατάλαβα πώς έγινε. Πρέπει μάλλον να χτυπήσανε με τοπική, να τον έκλεισε το. Λάτε, 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 λάτε. Πρέπει μάλλον αυτό το μικρό να τον κλείσανε, να τον έκλεισε ο μεγάλος εκεί, το ανάποδο. Ναι, και έχουν ανάποδα που πήγε 50 μέτρα πιο κάτω. Ναι, αυτό πρέπει να τον έκλεισε αυτό το άλλο, το μικρό πρέπει να είναι σύντρο, δεν ξέρω αν κατάλαβα τι ήταν. Και ξαφνικά τρέχω γύρω από τον Άγιο Κοσμά και βλέπω ότι έρθει εκείνη την ώρα. Ήταν ο νεαρός μέσα, νεαρός ήταν. Δεν πρέπει να φοράγει ζώνη αυτός. Φαινόταν παιδιά ότι δεν είναι. Μάλιστα. Γιώργο, τι ώρα έγινε αυτό, τι ώρα έγινε το δυστύχημα. Πριν περίπου 40 λεπτά, Μαρία. Μάλιστα. Πριν λοιπόν, λίγο 40 λεπτά είδαμε έγινε. Είδαμε και τα δύο αυτοκίνητα που επιπλάκησαν, ναι, στο τροχαίο. Να πούμε κυκλοφορία διεξάγεται από το ένα ρεύμα. Ναι. Να προσέχουν λοιπόν οδηγοί που κατευθύνονται από την Ποσειδόνες προς Γλυφάδα. Σιγά σιγά προσεκτικά το ένα ρεύμα κυκλοφορία έχει δοθεί να περπατάνε τα αυτοκίνητα. Έτσι τώρα ήρθαν και τα φορτηγά οδικής βοήθειας να πάρουν τα οχήματα τα αναποδογισμένα. Θα διευθυνιστεί από το ανακριτικό της τροχιάς τώρα. Ναι, κάτω από τις συνθήκες που γίνανε. Ας μην πούμε εμείς αυτή τη διαδικασία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.